Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη Μαγνησία, εξαιτία τη απόφαση του Υπουργείου Παιδεία να αυξηθεί από τη νέα σχολική χρονιά ο αριθμό των μαθητών ανατμήμα από του 22 στου 25, ίσω και στου 27. Όχι μόνο υποβαθμίζεται η δημόσια εκπαίδευση, αλλά προκύπτουν και ζητήματα για τη δημόσια υγεία εξαιτία των φόβων αναζωπήρωση τη πανδημία του κορονοϊού από το ερχόμενο φθινόπωρο, σχολιάζει η αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Ενυπιαγωγών Μαγνησία, θέτοντα επίση θέμα καταλληλότητα πολλών αιθουσών διδασκαλία, ειδικά στην προσχολική εκπαίδευση. Εκπαίδευση δεν μπορούμε να παρέχουμε με 25 παιδιά και 27 παιδιά, ειδικά στον υπηαγωγείο που είμαι εγώ, ε, όταν έχουμε προνήπια και νήπια που θέλουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση στα παιδιά, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον μέχρι να μπουν σε μια σειρά και να ακολουθήσουν κάποιου κανόνε, υπάρχουν κάποιε περιοχέ που παίζουν αυτά τα παιδιά. Ε, και η ένστασή μα αυτό δεν είναι τώρα και με το COVID που είναι ένα παραπάνω. Τη στιγμή που όλοι περιμένουν ότι από το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο θα έχουμε θέματα και μιλάνε για 1,5 μέτρο απόσταση, δεν θα μπορέσει να υπάρξει αυτό και δεν θα μπορέσουμε να σπάσουμε και τα παιδιά σε δύο τμήματα. Θα πρέπει να σπάσουμε τα τμήματα σε περισσότερα, τα παιδιά μάλλον περισσότερα τμήματα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το δικό μου νηπιαγωγείο θεωρείται από τα καλύτερα όσον αφορά τον αριθ... το... τη χωρητικότητα σε αριθμό παιδιών. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά νηπιαγωγεία, και ειδικά στο κέντρο και εδώ στην Ιωνία, τα οποία είναι 20 τετραγωνικά. Δηλαδή, χωράνε 10 παιδιά με το ζόρι. Πού θα μπουν τα 25 και 27. Δηλαδή, δεν μου ζητά να παρέχω ε... εκπαίδευση στα παιδιά, μου ζητά να κάνω φύλαξη για του γονεί, γιατί θε να τα έχει καλά με του γονεί και δεν, σε μου... και δεν... δεν ούτε το παιδαγωγικό μου έργο, ούτε ο προγραμματισμό που κάνω, ούτε το πώ θα λειτουργήσει όλο αυτό με τα παιδιά. Οι εκπρόσωποι των δασκάλων εκτιμούν ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα θα οδηγήσει στην απώλεια 15 συνολικά τμήματων στα δημοτικά σχολεία του νομού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για του μόνιμου και του αναπληρωτέ εκπαιδευτικού. Υπάρχει ο κίνδυνο κάποιοι εκπαιδευτικοί που είναι μόνιμοι να βγουν σε υπεράριθμοι στα τμήματά του αυτά. Ε, και για τους αναπληρωτέ, ότι μειώνονται οι θέσει. Στα τελευταία χρόνια, τη στιγμή που δεν υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, δεν φεύγουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Έχει αυξηθεί το όριο ηλικίας Και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν, επειδή θα χάσουν πάρα πολλά χρήματα, παραμένουν στην εκπαίδευση, ώστε να, να φτάσουν το ανώτατο για να πάρουν την καλύτερη σύνταξη που μπορούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συνέπεια σε εμά το ότι δεν μπορούμε ούτε να μετακινηθούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και δεν γίνονται διορισμοί και δεν μπορούν να έρθουν και οι αναπληρωτέ μετά. Οπότε, όλο αυτό υπάρχει μια αλληλουχία. Η Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νεπιαγωγών Μαγνησία εκτιμά ότι η απόφαση για αύξηση του αριθμού των μαθητών ένα τμήμα υποβαθμίζει την ποιότητα τη διδασκαλία και ελήφθη με καθαρά οικονομοτεχνικά κριτήρια. Κοιτάνε πιο πολύ το, το ρεζουμέ το δικό τους, τα έξοδά τους και δεν κοιτάνε την εκπαίδευση. Ενώ από τη μία θέλουν να την ε, στηρίξουν με προγράμματα, με τα e-twinning, με τα εράσμους, e μας προκαλούν συνέχεια να λαμβάνουμε μέρος σε διαγωνισμού το ένα στο άλλο. Από την άλλη όμως είναι σαν να φάσκουν και να αντιφάσκουν. Δηλαδή θέλεις να σου προσφέρω το, την καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά, με βραβεύει όταν παίρνω συμμετοχή σε όλα αυτά, αλλά από την άλλη μου βάζει και 27 παιδιά. Πού θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, αν μπείτε μέσα στη δική μου την τάξη που θεωρείται από τι καλύτερε τις πιο μεγάλες, θα δείτε ότι δεν μπορούν να μπουν, καλοί, το καλύτερο για μας το σενάριο είναι 15 παιδιά. Για να μπορέσω να δώσω, να στηρίξω αυτά τα παιδιά συναισθηματικά, να μπορέσω να τα βοηθήσω να λειτουργήσουν σε ομάδες και να μπορέσω να τους δώσω και ό,τι καλύτερο μπορώ στην εκπαίδευση.